Ο Σεβαστιάδης είναι εδώ. Άλλη φορά με το παντελόνι αυτό δεν θα σε κάνω δεκτό εδώ μέσα. Μάλιστα. Τέλος πάντων, άμα ήμουν γυναίκα με κοντό φουστάνι δεν θα λέγατε τίποτα, κανένα σας. Όπως επίσης για πρώτη φορά εφαρμόζεται ο αντιτρομοκρατικός νόμος όχι σε κάτι τύπου σαν και εμένα που δεν είναι μέσα στο κοινοβούλιο και τους βρίσκουμε στο δρόμο, οι οποίοι κιόλας πάνε στο τέλος της πορείας, αλλά εφαρμόζονται και σε πραγματικά τρομοκρατικές οργανώσεις οι οποίες έχουν βάλει, ας πούμε, τη δημοκρατία πλήρως. Πρώτη φορά. Μα πρώτη φορά. Τώρα κατάλαβα σιγά σιγά γιατί ήταν τόσο μεγάλο κατόρθωμα του Κωνσταντίνου του Καραμαλή, που τον έχουμε και άγαλμα εδώ κάτω, να μην βγάλει από τη φυλακή τους χουντικούς. Τώρα κατάλαβα. Γιατί πραγματικά αυτή η κοινωνία δεν το έχει καταλάβει ότι τον εχθρεύει τον φασισμό. Χρόνια. Στο σύνολό της μπορώ να πω, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Θέλω να ζητήσω ένα συγγνώμη εκ μέρους του πολιτικού συστήματος. Δεν ακούστηκε αυτό εδώ, μπορεί να υπονοήθηκε, αλλά δεν ακούστηκε. Ένα συγγνώμη. Ήρθα εγώ να το πω το συγγνώμη. Και γιατί συγγνώμη, ήμουνα Δευτέρα Γυμνασίου όταν με φωνάξανε για να κατέβω κάτω και να φωνάξω και να πω φωτιά, φωτιά στα Σκοπιανά σκυλιά. Ούτε που ήξερα περίπου πως είναι αυτοί εκεί. Νόμιζα ότι είχαν τρία κεφάλια. Χειρότερα από το δικέφαλο αετό. Πάνω σε αυτή τη μυσαλλοδοξία και το φόβο, το μίσος και το ρατσισμό, κάποιοι κάναν καριέρες εδώ μέσα. Και είναι ακόμα εδώ μέσα. Κάποιοι ήταν τηλεπαρουσιαστές και θέλω να ξέρω τι λέγανε τότε. Με πτυχίο νομικής. Εγώ δεν έχω πτυχίο. Όχι, τι λέω, το αυτονόητο λέω. Συγγνώμη, έχω ακούσει πολλά. Συγγνώμη, έχω ακούσει. Φωτογραφίζω, δεν φωτογραφίζω ούτε υpονοώ. Το λέω βέβαια, θέλω να ξέρω τι λέγαν τότε στο δελτίο. Για να ζητήσουμε μαζί συγγνώμη, γιατί εκφράζω το σώμα αυτή τη στιγμή, ζητώντας συγγνώμη. Ζητώντας συγγνώμη, σαν πολιτικοί που κάναμε το λαϊκισμό, που είναι θεμέλιος λίθος του φασισμού, κοινή πρακτική. Που κάναμε την αποδόμηση του προηγούμενου για να φανώ εγώ, κοινή πρακτική. Αυτό που έλεγε ο Χρήστος, ελεγχόμενο πολίτη, εξαρτώμενο από μένα, πού βασίζεται νομίζετε ο φασισμός? Ο καπιταλισμός είναι η φτώχεια, είναι ο καταλύτης. Είναι ο καταλύτης. Υπάρχουν κοινωνίες που με φτώχεια δεν οδηγήθηκαν στο φασισμό. Εκεί θέλω να καταλήξω. Καλύτερα άνεργος παρά δολοφόνος. Τίποτα άλλο. Άμα είσαι νέος, μπορείς και στις 12.30 ώρα να έχεις... Ναι, σε ενέργεια. Λοιπόν.